Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είναι ανακούφιση για το σώμα, όσο είναι και ανακούφιση για μένα, ότι θα έχετε προσέξει ότι δεν έχουν μεγαλώσει τα αυτιά μου τις τελευταίες τρεις μέρες. Γιατί διαβάζω ότι πήγα στις Βρυξέλλες και μου τραβήξανε τα αυτιά για τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν γίνει. Καμία συζήτηση δεν έγινε για τις ιδιωτικοποιήσεις. Και διαβάζω ότι μας τραβήξανε τα αυτιά για τα προαποτούμενα και επειδή έχουμε καθυστερήσει, μας βάλαν καινούρια προαπαιτούμενα. Οι δημοσιογράφοι που το λένε αυτό δεν έχουν διαβάσει καν τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ήταν 113 μέχρι το τέλος του προγράμματος και 95 που προσπαθούμε να τα κάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό. Και μου τραβήξανε τα αυτιά γιατί έχουμε κάνει νομοσχέδια χωρίς να τους έχουμε ενημερώσει. Πρέπει να σας πω, ούτε και αυτό έγινε οποιαδήποτε αναφορά στις Βρυξέλλες με το συνάντηση που είχα εγώ και ο Γιώργος Χουλιαράκης με τον Πιέρ Μοσκοβισί. Ξέρετε ότι αυτό το νομοσχέδιο το έχουμε δείξει στους θεσμούς. Μπορεί να έχουν κάποιες αντιρρήσεις, θα το δούμε. Αλλά η άποψή μας είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου backtracking, η έκφραση των θεσμών όταν παίρνουμε πίσω πράγματα που έχουμε συμφωνήσει, και ότι είναι ένα δικαιωματικό νομοσχέδιο που διευρύνει τα δικαιώματα με έναν τρόπο που έπρεπε να έχει βαθιά υποστήριξη. Άρα πρέπει να σας πω και... Είναι αυτό το νομοσχέδιο. Το διακόπτει όπως συνήθεια, δεν είναι, είναι ένστικτο, δεν το κάνει εργαλειακά. Πρέπει να σας πω, δεν έγινε καμιά αναφορά με τον κύριο Μοσκοβισί σε αυτό το νομοσχέδιο, ούτε σε κάποιο άλλο νομοσχέδιο που έχουμε καταθέσει και μας ρωτάνε, όπως διαβάζω, να το πάρουμε πίσω. Αυτό είπα και άρα τα αυτιά μου είναι όπως τα έχετε συνηθίσει και τα έχετε αγαπήσει. Το νομοσχέδιο αυτό είναι μέρος της στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο που το φέραμε, είτε αυτό που ακούω πριν από τη ΔΕΘ, είτε για το υποσιασμό. Είναι στον πυρήνα πώς φανταζόμαστε ότι βγαίνουμε από την κρίση. Είναι μέρος ολόκληρου του σχεδίου μας, ότι όταν θα βγούμε από την κρίση και όταν θα βγούμε από το νομοσχέδιο, θα βγούμε με κάποιες αρχές, με κάποιες αξίες και με κάποιους θεσμούς που λέει ότι δεν θα επιστρέψουμε στο οικονομικό μοντέλο που ήταν πριν από το 2009. Θυμίζω στους καλούς συναδέλφους και συναδέλφισσες ότι οι τρεις άμεσοι λόγοι που μπήκαμε στην κρίση, οι άλλοι λόγοι μπορεί να είναι πιο βαθύ, ήταν τρεις στην κρίση του 2009, παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα. Το ένα ήταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το δεύτερο ήταν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες με μεγάλα πλεονάσματα στο συζύγιο πληρωμών κάποιων χωρών, με μεγάλα ελλείμματα σε κάποιες άλλες χώρες, και οι ανισότητες. Σας καταθέτω 4 διαγράμματα για να δείτε τι έχει γίνει στο μερίδιο της εργασίας μετά από το 1980. Παντού έχει πέσει. Σε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, σε νεοφιλελεύθερες δεξιές κυβερνήσεις, παντού, σε όλο το δυτικό κόσμο, το μερίδιο της εργασίας έχει μειωθεί. Άρα, πώς θα ξεφύγει η Ευρώπη και παγκοσμίως από την κρίση, όταν δεν έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα? Άρα δεν υπάρχει μοντέλο που απευθύνεται στον κόσμο της εργασίας να πει θα υπάρχει ανάπτυξη, αλλά θα έχετε κι εσείς ένα μέρος σε αυτή την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο. Δεν έχουμε σχέδια που ακούμε να αντιμετωπίσουν την ανισότητα. Και δεν υπάρχουν και για τα άλλα δύο, αλλά δεν είναι της ώρας να τα μιλήσουμε για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και το θέμα των τραπεζών, που και στο θέμα των τραπεζών δεν έχουμε κάνει τους περιορισμούς. Θέλω να τελειώσω την ομιλία μου σε δύο απλώς παρατηρήσεις για το νομοσχέδιο. Το ένα είναι στο οικονομικό τομέα. Το είπαν και άλλοι ομιλητές και ο κύριος Μαυρωτέας το υπενήχθηκε ή το είπε και μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ότι στο καπιταλισμό που είχαμε πριν από το 2009 στην Ελλάδα
είχαμε να ευνοήσουμε τον κακό επιχειρηματία. Δηλαδή όλοι μιλάγατε και ακόμα και τη σοσιαλδημοκρατία με τη στροφή του νεοφιλελευθερισμού για τον ανταγωνισμό και η έλλειψη δικαιωμάτων, η έλλειψη ότι μπορούσες να μην πληρώσεις, ότι μπορούσες να πληρώσεις, να μην πληρώσεις τους εργαζόμενους, να μην τους δηλώσεις τους εργαζόμενους, προφανώς ευνοούσε τους κακούς βιομήχανος και τους κακούς επιχειρηματίες. Δίνατε δηλαδή το μοντέλο που υπήρχε πριν από το 2009 κίνητρα για το χειρότερο είδος καπιταλισμού. Και τώρα όλη αυτή η μείωση που είχαμε στο μερίδιο της εργασίας δεν έχει καμία συσχέτιση με αύξηση της παραγωγικότητας. Καμία. Δηλαδή στην ίδια περίοδο, και έχω και φέρετε στο τελευταίο πίνακα αυτό, που μειώθηκε το μερίδιο της εργασίας, μειώθηκε και η παραγωγικότητα από ό,τι ήταν το 1980. Κανένα οικονομικό αποτέλεσμα από αυτή την πολιτική. Γιατί το κάνετε σκόπιμα, το κάνατε σκόπιμα και ο εργοδότης πάντα είχε την ίδια, την εύκολη λύση. Να μην δηλώσει εργαζόμενους, να μην τους πληρώσει, να μειώσει τους μισθούς. Δεν κάνατε τις θετικές ρυθμίσεις και το πλαίσιο που τον ανάγκαζε τον εργοδότη να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, σε νέα προϊόντα, σε νέες αγορές. Δεν ήταν αυτό το μοντέλο. Γι' αυτό λέω ότι είναι μέρος της διαπραγμάτευσης και της εξόδου από την κρίση. Γιατί εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι μπορούμε να κοιτάμε το καινούριο χωρίς να γυρίσουμε στο παλιό μοντέλο του 2009. Αλλά για μας δεν είναι όλα οικονομία. Δεν είναι μόνο ότι πιστεύουμε αυτό θα βοηθήσει την οικονομία και θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα σπρώξει εργοδότες να δουν άλλους τρόπους να βγάζουν κέρδος. Όχι με τη μείωση του μισθού και με άθλιες εργασιακές σχέσεις. Είναι και θέμα των δικαιωμάτων. Έχω πει πολλές φορές στους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ ότι η σοσιαλδημοκρατία, το όνομα σοσιαλδημοκρατία, βγαίνει από την ιστορική επιθυμία των σοσιαλδημοκρατών να επεκτείνουν τη δημοκρατία από την πολιτική σφαίρα που ψηφίζουμε, κάνουμε απεργίες, διαδηλώσεις, στην οικονομική σφαίρα. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Και γι' αυτό οι τρεις πυλώνες που τις γκρέμισε και οι τρεις, η εποχή Σιμίτη, η εποχή Σρόντερ, η εποχή Μπλερ, που είχαν οι σοσιαλδημοκράτες, ήταν ένα ήταν υπέρ τα συνδικάτα, δύο ήταν υπέρ την αναδιανομή του εισοδήματος και τρία ήταν υπέρ του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά γκρεμιστήκανε. Και σας θα θυμίσουν οι καλοί σύντροφοι του ΚΚΕ ότι στο κεφάλαιο υπάρχει ένα πολύ σημαντικό σημείο που μιλάει ο Μάρξ για την ελευθερία και λέει ότι η ελευθερία στον καπιταλισμό τελειώνει στην είσοδο των εργοστασίων. Ότι ο Μπέντθαμ αυτά που λέει για τον φιλελευθερισμό και την ελεύθερη αγορά υπάρχουν στην αγορά και μόλις περάσεις στο εργοστάσιο, την πύλη του εργοστασίου, δεν υπάρχει. Εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι και εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι αδιέρετοι. Δεν μπορεί να είσαι δημοκράτης, πολίτης στην πολιτική σφαίρα να ψηφίζεις και να συζητάς και στο εργοστάσιο και στο χώρο δουλειά να είσαι σκλάβος. Δεν δουλεύει έτσι η ανθρώπινη φύση. Αν θέλεις να έχεις δημοκρατία, αν θέλεις να έχεις ανθρώπους που είναι σκεπτόμενους και κριτικούς, δεν μπορεί να υπάρχει η πύλη στους εργασιακούς χώρους που λέει εδώ ξεχάστε τη δημοκρατία, εδώ υπάρχει μόνο η βούληση του εργοδότη ή του αφεντικού. Και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά μας από αυτή τη μεριά του κοινοβουλίου. Γιατί εμείς αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο θεωρούμε που προωθούμε θα είναι και πιο δίκαιο και πιο αναπτυξιακό, αλλά ασχέτως από την οικονομία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ανθρώπους που έχουν αυτοσεβασμό και στην πολιτική σφαίρα και στην κοινωνική σφαίρα και στην εργατική σφαίρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό.